Καταρχήν να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για μας. Φέτος γιορτάζουμε και γιορτάζουμε όλο τον χρόνο. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια της εταιρείας μας. 50 χρόνια όχι μιας απλής παρουσίας, 50 χρόνια παρουσίας στην κορυφή μιας ασφαλιστικής αγοράς. Μιας αγοράς, όπως καταλαβαίνετε, που είναι αρκετά δύσκολη και πολύ απαιτητική. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο αφορά το αντικείμενο της σημερινής κουβέντας, που είναι τα αποτελέσματα του 2018. Ήταν μια ακόμα καλή χρονιά για την Inter American, με αύξηση παραγωγής, με κέρδη για τους μετόχους, με ευχαριστημένους πελάτες, με ευχαριστημένο διοικητικό προσωπικό, με ευχαριστημένα δίκτυα πωλήσεων. Δεν σταματάμε εδώ. Εμείς συνεχίζουμε να επενδύουμε. Και συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους. Η Inter American θα παραμείνει μια πολυκαναλική εταιρεία, αλλά τα 2/3 της παραγωγής της έρχονται μέσα από φυσικά δίκτυα. Και εκεί θα εστιάσουμε στο μέλλον. Θα εστιάσουμε πάρα πολύ στο κομμάτι της μετεξέλιξης αυτών των δικτύων, της εκπαίδευσης αυτών των δικτύων και ουσιαστικά της διαμόρφωσής τους πια από πολιτές σε συμβούλους. Γιατί αυτή είναι μεγάλη πρόκληση όλων των δικτύων πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα μετεξελιχθούν από πολιτές σε συμβούλους. Και αυτή η μετεξέλιξη σίγουρα θα είναι δύσκολη, θα είναι επίπονη, αλλά θα πρέπει να γίνει για ένα και μόνο λόγο. Διότι δεν το απαιτούμε ούτε εμείς, ούτε η αγορά γενικά. Το απαιτεί ο σημερινός και ο μελλοντικός καταναλωτής. Well, so far I've gotten to know the Greek market as a very entrepreneurial market, coming from, I think, a tough period without big growth in it. But we see opportunities in the coming years for this growth. And I think as Inter American, with both our Inter American and our Anytime brand, and the combination of our medical and motor services and insurance, we can be successful in bringing that growth to the market. So you're almost 1 year here. How do you see Inter American into this business? If you look to the performance, the financial performance of Inter American in a very challenging market like Greece, we try to have a sustainable growth and also a stable profit. And if you, as we're going to present in a while, we are giving that back to the market and also giving that performance as well. If you look to the performance of Inter American of the past couple of years, it is stable. And if you look to the premium, the premium growth is a sustainable growth of the past couple of years. If you allow me, what is your personal goal here in Greece? It's actually to get to know Greece, the people, the culture. I've always loved Greece, so when we got the opportunity to come and live here and be part of Greek society for a couple of years, we immediately came. What about you? Next to what Vincent said, I have the same beliefs as well, is to bring Inter American to the next level. Σήμερα είχαμε την συνέντευξη τύπου για τα αποτελέσματα της εταιρείας. Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να διατηρούμε τα αποτελέσματά μας, τα οικονομικά αποτελέσματα, την κερδοφορία σε σταθερό επίπεδο, βασιζόμενοι σε καλό λειτουργικό αποτέλεσμα, οργανικό αποτέλεσμα περισσότερο και λιγότερο κέρδη από επενδύσεις, αλλά να συνδυάσουμε την καλή κερδοφορία ταυτόχρονα με την εμπορική ανάπτυξη. Και όλο αυτό να το επιτύχουμε όχι δημιουργώντας εμπορικούς πολέμους ή πιέζοντας τις τιμές των προϊόντων μας προς τα κάτω, αλλά καινοτομώντας και προσφέροντας υπηρεσίες ποιότητος στους πελάτες μας. Αν μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια παραπάνω για την ανάπτυξη που λέτε, τι θα ήταν αυτό, ποιες είναι οι ενέργειες? Σε δύο κατευθύνσεις. Ανάπτυξη ό,τι αφορά τα καθαρά ασφαλιστικά προϊόντα στο χώρο της υγείας, των γενικών ασφαλίσεων και της ζωής. Αλλά ταυτόχρονα συνδυασμός των ασφαλιστικών προϊόντων με επιπρόσθετες υπηρεσίες είναι μια τάση που τη βλέπουμε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια, θα έλεγα, και που σιγά σιγά έρχεται και στην Ελλάδα. Πώς δηλαδή μπορεί να συνδυάσεις ένα χρηματοοικονομικό προϊόν όπως η ασφάλεια με την παροχή υπηρεσιών που έχουν σχέση με την διαχείριση του ρίσκου, αλλά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ασφαλιστικές αυτό καθ' αυτό. Η δική μας φιλοσοφία και πεποίθηση είναι ότι οι εταιρείες που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον θα είναι εταιρείες που θα καταφέρουν να συνδυάσουν αυτούς τους δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους με επιτυχία, με τη μορφή ενός οικοσυστήματος, και θα καταφέρουν αυτό το οικοσύστημα να το κάνουν προσιτό όσο γίνεται περισσότερους πελάτες.